20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. We'll be right back.
τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάει αμπράς από το χώρο των επισήμων, ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης, ταγματάρχης παιδικού Σιτιγιάννης Γιώργιος, το 239 συντάγματος Ευζώνων, με έδρα το μεσολόγιο με το επιτελείο του. Χαιρετά τους επισήμους και κατευθύνεται προς τη θέση του, απέναντι από αυτούς. Πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει το πέρας της παρελάσεως στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Και ομόθυμη άρνηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων να υποταχθούν σε ξένες δυνάμεις και να παραχωρήσουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία τους, μας θυμίζει τον ηρωισμό, μας θυμίζει τους αγώνες, το αίμα που χύθηκε προκειμένου να απολαμβάνουμε όλοι σήμερα το αγαθό της ελευθερίας. Σήμερα, ως γνωστό, συνεχίζουμε ως χώρα να πορευόμαστε σε ένα ταραγμένο, αβέβαιο περιβάλλον, με διαρκείς αναταράξεις στο διεθνές πεδίο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μεταφέρω ένα
μήνυμα σιγουριάς και αισιοδοξίας. Η χώρα μας με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις πήραμε σήμερα ένα μικρό μέρος, ένα μικρό τμήμα από αυτές, με θωρακισμένη πλέον οικονομία, με ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και συμμετοχή στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και πάνω απ' όλα με αίσθημα ομόνοιας, υποψηφίας και ενότητας. Μπορούμαστε βέβαια να συνεχίσουμε να πορευόμαστε στον δρόμο της ευημερίας για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. 28 Οκτωβρίου είναι μια ακόμη ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας. Με χαρά, παρουσία του Μητροπολίτη μας και του εκπροσώπου της κυβέρνησης, Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων, Δημήτρη Σκάλκο, παρακολουθήσαμε και καμαρώσαμε την παρέλαση των μαθητών μας, αλλά και των τμήματων του ηρωικού 239 συντάγματος. Η επαναλειτουργία του στρατοπέδου μας είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την οποία παλέψαμε πολύ. Σήμερα όμως όλοι γιορτάζουμε τον ηρωικό όχι των προγόνων μας. Το όχι στη βία, στην τρομοκρατία, στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακόμα και σήμερα είναι τόσο επίκαιρο. Ένα όχι που πολλές φορές καλούμαστε να υπερασπίσουμε, ιδιαίτερα εδώ στην Ιερή Πόλη του Μεσολογίου, που η ιστορία μας χρεώνει μια βαθιά υποχρέωση για την διατήρηση του ήθους, της επρέπειας και της αλήθειας στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Τιμή και δόξα στους ηρωικούς προγόνους μας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Με εθνική υπερηφάνεια εορτάσαμε την επέτειο του Όφη. Σε μια περίοδο που τα τύμπανα του πολέμου υπούν σε διάφορες γωνίες του πλανήτη. Και αυτή η εθνική μας επέτειος μας χρεώνει να εντείνουμε την προσευχή μας για την κατάπαυση των πολεμικών σειράξεων που υπάρχουν στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο για πολεμικές συγκρούσεις. Έχει χυθεί άφθονο ανθρώπινο αίμα στους τύμβους πολεμικών αναταράξεων. Πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη και η ειρηνική συμφιλίωση όλων των λαών της γης. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να το διακονήσουμε όλοι μας και να το υπηρετήσουμε με κάθε χρέος, αλλά και ταυτόχρονα από τη σκοπιά που ο καθένας υπηρετεί. Χρόνια πολλά.